όχι μόνο πήγε στο καφενείο, αλλά πήγε ντυμένη αγορίστικα, χωρίς παντελόνι και πήγε, παράγγειλε καφέ για να αργυλέ και κάθισε με το φιλαράκο της να παίξει χαρτιά. Η εξέλιξη ήταν η αναμενόμενη για την εποχή.
ιστορία που τη συναντάμε σε πολλά μέρη της Ελλάδας. Ξέρω ότι υπάρχει και για την Ελενίτσα, κάπου στη Θράκη, υπάρχει για την Ελενίτσα και στην Πάτρα, υπάρχει για τη Φευρωνία στην Αρκαδία. Αυτό είναι η Ανδρονίκη της Κύπρου.